Είχαμε και την έναρξη της Δανάης Μπάρκα, αλλά δεν έχουμε δει. Δεν έχουμε δει ακόμα τι θα γίνει με τη Φέση Κορδά, η οποία θα μπει και αυτή στο παιχνίδι. Έχει ακόμα σε λίγο. Ναι, έχει λίγο ακόμα. 12 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η Φέση Κορδά. Για ποιο λόγο καθυστερεί εκείνη? Έχουν διάφορα προβλήματα. Δεν έχει φτιαχτεί το σκηνικό του. Πάμε λοιπόν να δούμε για ποιο λόγο αργεί η Φέση Κορδά να ξεκινήσει. Ναι. Περίμενε, ρε. Συγχρονίσου λίγο. Α, ναι. Συγχρονίσου, περιμένει λίγο. Βλέπουμε άλλο πρόγραμμα εδώ. Είναι και η Καστάνη δηλαδή. Ναι, είναι. Και η Καστάνη θα είναι η οποία θα λέει συμβουλές για θέματα σεξ και σχέσεων. Α, ναι. Ναι. Ως ψυχολόγος ή ως ηθοποιός? Ως γυναίκα. Ναι. Ως γυναίκα. Τώρα το έπες όλα. Δεν θυμάσαι που έπαιζε στο Save Sex και στα διάφορα εκεί? Εντάξει. Πάμε να δούμε τι γίνεται η Face Κορδά. Για ποιο λόγο καθυστερεί? Λοιπόν, βρέθηκε ο τίτλος να πούμε αρχικά, γιατί είχαν και εκεί πρόβλημα. Τελικά θα λέγεται Πρωινό Μας. Μάλιστα. Για να έχει και το πρωινό, βάλαν και το Μας για να κάνουν και τη διαφορά. Έχουν πρόβλημα με το σκηνικό. Δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα. Ναι. Είναι πολύ έξοδο. Θέλει πολλά πράγματα η Φέση Κορδά, πολύ συγκεκριμένα. Ωραία. Δεν έχει ακόμα λοιπόν ολοκληρωθεί το σκηνικό. Επίσης δεν έχουν κλείσει και όλοι οι συνεργάτες. Είχαν πρόβλημα και με την Ελένη τη Φωτοπούλου που είχε ακουστεί ότι θα είναι και τελικά δεν υπέγραψε ποτέ και δεν θα είναι. Ωραία. Οπότε περιμένουν να δούνε πώς θα προχωρήσει λίγο η κατάσταση. Έχει κλείσει να πούμε ο Δημήτρης Καρμούτσος, θα είναι τελικά μαζί της. Ωραία. Και περιμένουν να δούνε τι θα γίνει με το σκηνικό και με τους υπόλοιπους συνεργάτες για να ξεκινήσουν. Το θέμα είναι βέβαια ότι βιάζονται. Οπωσδήποτε 12 Σεπτέμβρη πρέπει να βγει. Γιατί έχουν κλείσει καλεσμένους, όπως ο Χάρης ο Ρώμας. Αλλά πρέπει να προλάβουν και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου πριν φύγει για τα γυρίσματα για το Love Island. Μάλιστα. Οπότε είναι έτσι σε ένα πανικό. Να προλάβουν να τελειώσουν το σκηνικό και να βγουν 12 του μήνα τουλάχιστον.